το 1908 τα τραμ γίναν ηλεκτροκίνητα. Και εδώ βλέπουμε μια τριπλή σύνθεση, στρίβουν την τζιμισκή για να μπουν εκεί που αποκαλύφθηκαν οι γραμμές κάτω από το Εβραϊκό Μουσείο. Τσιμισκή, ανεβαίνουν τη Βενιζέλη. Είναι μια τριπλή σύνθεση που θα μπορούσε και σήμερα να υλοποιηθεί σε μια πάνωδο επιστροφή στο μέλλον του τραμ. Εδώ βλέπουμε, πάμε στον ντεπό πάλι, κάτω από αυτή τη δίριχτη μεταλλική σκεπή, σχέδιο του Αριγκόνη, πήγαιναν και τα τραμ και μέναν, διανυκτέρευαν. Ήτανε πολύ μεγαλύτερη. Το σχολείο που είναι δίπλα, το 14ο Γυμνάσιο Λύκειο, έκοψε ένα κομμάτι από το παλιό οικόπεδο της εταιρείας τροχιοδρόμων και ηλεκτροφωτισμού. Αυτά είναι τα μηχανουργεία, κάποια σώζονται, ακόμη κάποια άλλα έχουν καταστραφεί. Εδώ βλέπετε σε αυτή την έκταση που είναι ελεύθερη, μπορούν να προσθεθούν και άλλες χρήσεις, αυτές που αναδείχθηκαν από την κοινωνική διαβούλευση, η οποία έγινε στην, το 2022 και το οποίο την κύρια ευθύνη είχε η οργάνωση Μαμαγέα. Αυτό είναι ένα υπόλοιμα ενός τραμ, θα επανέλθω στα οχήματα, που είναι κάτω από την δίριχτη μεταλλική σκεπή, εργαζόμενοι του Δήμου κτλ. Και εδώ έχουμε τις βιομηχανικές εικόνες και που μπορεί να είναι οδηγός για την αποκατάσταση των οχημάτων. Στην ίδια μεταλλική σκεπή του Αριγκόνη, ο Δήμος χρησιμοποιεί την έκταση σήμερα για να συγκεντρώνει εκεί μεγάλους όγκους αλατιού. Η υπόλοιπη έκταση ερυπώνει και καταστρέφεται από διάφορους που παλιότερα χρησιμοποιούσαν. Είχαν ρίξει και τον τοίχο με δικιά μου παρέμβαση, επειδή και σμπιτά μπουτάρι ακόμη, αναγκάστηκε ο Δήμος να βάλει κάποια πλέγματα γιατί μπαίναν μέσα και κατέστρεφαν το χώρο. Αυτό το βαγόνι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, ήταν στη φωτογραφία. Είχε πέσει στην αντίληψή μου στο Ρετζίκι και το 1999 το διέσωσα και το πήγαμε στο λεγόμενο Σιδηροδρομικό Μουσείο, στον παλιό σταθμό. Είναι σε άριστη κατάσταση και θα μπορούσε, χρησιμοποιούνται για εξοχικό κάπου στο Ρετζίκι. Όμως το μέλλον του ήταν αυτό. Σήμερα είναι στο αμαξοστάσιο του ντεπό και είναι μια ντροπή για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Απαξιώνεται συνεχώς, δεν καταστρέφεται μόνο από τον καιρό γιατί είναι στεγασμένο, αλλά από διάφορους ασυνείδητους που ξυλώνουν κομμάτια και τα καίνε, έχουμε δει και φωτιά να καίνε κομμάτια από το τραμ αυτό. Δεν φυλάσσεται, ή πηδούν τον τοίχο και χρησιμοποιούν το χώρο τον δίθεν φυλαγμένο. Η κατάσταση είναι θλιβερή και απαξιώνεται. Εδώ είναι ένα άλλο όχημα, το δεύτερο που έχει, το προηγούμενο είναι ερημουλκούμενο, αυτό είναι ερημουλκό. Περιμένετε λίγο, μια στιγμή να δείξουμε την παλιά στην προηγούμενη. Αυτό είναι σε άριστη κατάσταση επίσης, το οποίο είχα δει στην δεκαετία του 80, είχε διασωθεί με την ευαισθησία του τότε διευθυντή του αρχιτεκτονικού, του Απόστολου Παπαγιανόπουλου. Αυτό είναι στην Καρακάση με Μαρτίου και ήταν και αυτό στεγασμένο. Και αυτό είχε άλλες περιπέτειες, χρησιμοποιήθηκε για τις ταινίες Αγγελόπουλου, Ψαρά και τα λοιπά. Εδώ είναι στο λιμάνι, μέχρι τότε ήταν εντάξει. Όμως, πάμε παρακάτω, η κατάστασή του είναι αυτή. Σήμερα βρίσκεται πάλι στα χέρια του Δήμου, είναι στο χώρο μεταξύ Καρακάση Μαρτίου και που είναι σταθμός ρύπανσης και τα λοιπά, και απαξιώνεται συνεχώς, εκτεθειμένο στην καταστροφή. Έχουμε τη δυνατότητα να αποκαταστήσουμε αυτό το τραμ, γιατί έχουμε και τα σχέδια, είναι στο κέντρο ιστορίας. Είναι φωτογραφίες οι οποίες έχω διαθέσει και σε μια εξαιρετική μελέτη που έκανε ο Ιάσον Ζόρζος για λογαριασμό της ΕΕΣΤΗ και της ΓΕΑΟΣΕ. Αυτό είναι εικόνα από την συμμετοχική διαβούλευση που είχε οργανώσει η Μαμαγέα
και ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η οποία κατέληξε σε σημαντικά συμπεράσματα. Δηλαδή οι γείτονες, οι κάτοικοι του πέμπτου διαμερίσματος εξέφρασαν τη διάθεσή τους να αξιοποιηθεί επιτέλους αυτός ο χώρος, να συνδεθεί με τον πολιτισμό, την ιστορία της πόλης και να εξυπηρετηθούν διάφορες ανάγκες που έχουν και ελεύθερο χώρο αλλά και χώρο πολιτισμού και άλλων δραστηριοτήτων. Εδώ είναι κάποια σχέδια. Ομάδες φοιτητών κατά καιρούς έχουν κάνει εργασίες για την αποκατάσταση των σχεδίων. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία από μια 3D αναπαράσταση του βαγονιού. Έχουν γίνει δηλαδή προεργασίες για την αποκατάσταση των δύο βαγονιών και η κορυφαία είναι αυτή η έκθεση την οποία έκανε ο Ιάσον Ζόρζος, εξωτερικός συνεργάτης και σήμερα αρμόδιος για τα θέματα αυτά στον ΟΣΕ. Υπάρχει ένα θετικό κλίμα για την αποκατάσταση των βαγονιών αυτών. Εδώ είναι κομμάτια από τη σελίδα που είναι εξαιρετικά τεκμηριωμένη. Χρησιμοποίησε και υλικό που το είχα δώσει εγώ. Εδώ απλώς το copyright έχω εγώ από την εικόνα αυτή. Λοιπόν, και έχουμε όλο το υλικό. Εδώ έχουμε από την ΑΣΕΚ, την πρώτη μεταλλουργική εταιρεία ηλεκτρικών κατασκευών στο Σαρλερουά, η οποία στη συνέχεια μια σειρά από μετασχηματισμούς και ενσωματώσεις, εξαγορές. Σήμερα το αρχείο της βρίσκεται στα χέρια της Alstom, η οποία ασχολείται και με το τραμ στην Αθήνα. Εικόνες που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός μουσείου αστικών μεταφορών εκεί στο αμαξοστάσιο του τραμ. Δηλαδή, εδώ και μέσα στην πόλη υπάρχουν διάσπαρτα σπαράγματα του τραμ. Εδώ είναι μία στην οδό Ρακτιβάν που έχω ανακαλύψει. Είναι μία τροχιά του τραμ, η οποία χρησιμοποιείται για να στηρίζει ένα στήλο. Υπάρχουν και διάφορα άλλες δυνατότητες αποκατάστασης, όπως εδώ το βαγόνι αυτό, το Orion Express, το οποίο άνθρωποι με μεράκι και αξιοσύνη έχουν αποκαταστήσει και το οποίο βελτιώνει και το προφίλ των φορέων και του ΟΣΕ και της ΓΕΑ ΟΣΕ, η οποία προσφέρθηκε κατά τη διάρκεια της γύρω στο 2020 να δώσει και 100.000 ευρώ. Ο κύριος Διαμαντάκης που εξανίσταται έχει δίκιο, διότι τότε είχαν δοθεί, το έθεσα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η διοίκηση είπε φροντίζουμε και τη φροντίδα την είδαμε στις φωτογραφίες. Εδώ βλέπουμε ένα κομμάτι, δεν ήθελα να δείξω όλο το βίντεο, από την αποκατάσταση και κυκλοφορία σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη οχήματος, το οποίο γίνεται και τουριστική ατραξιόν και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι φίλοι των τρένων και των τραμ. Μόνο στη Βρετανία υπάρχουν 2.000 τέτοιοι σύλλογοι που κάνουν εκδρομές ανά τον κόσμο για να δουν τα μέσα μεταφοράς. Άρα λοιπόν η πρότασή μας για να καταλήγω είναι, τελειώσαν έτσι αυτή είναι, για να καταλήγω, σε αυτό το χώρο θα πρέπει να γίνει όχι απλώς ένα μουσείο τραμ, το οποίο είναι μεγάλος ο χώρος, είναι 10 στρέμματα και με 2 βαγόνια που υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης, δεν μπορεί να καλύψει το χώρο, άρα θα πρέπει να γίνει σεβαστή η βούληση των πολιτών, την πλήρωσε ο Δήμος για να γίνει διαβούλευση. Έχω μια επαφή και με τη σημερινή διοίκηση του ΟΣΕ και άλλους φορείς που μπορούν να χρηματοδοτήσουν σίγουρα την αποκατάσταση και στη συνέχεια να εξευρεθούν χρήματα, γιατί λογικά θα απαντήσει η διοίκηση του Δήμου, δεν έχουμε χρήματα για να πάμε σε μια τέτοια επένδυση. Δεν θα αμφισβητήσει, φαντάζομαι, κανείς την αναγκαιότητα και έτσι της αξιοποίησης του χώρου. Αλλά επειδή έχω ακούσει από μεσίτες ότι ενδιαφέρονται για real estate και τα λοιπά στην προηγούμενα χρόνια, θέλω να πω ότι εκεί θα μπορούσε να γίνει ένα μουσείο αστικών μεταφορών της πόλης. Υπάρχουν και λεωφορεία τα οποία παλιά, τα οποία θα μπορούσαν να μπουν, ποδήλατα, παλιά άμαξες, να γίνει δηλαδή ένα σύνολο, ένα μουσιακός χώρος που θα αναβαθμίσει και την περιοχή αλλά και το πόσιμο εξαιρετικής σημασίας για την Θεσσαλονίκη.
αυτά, μόνο σαν γεύση, υπάρχουν και τεκμηριωμένες προτάσεις. Η έκθεση η οποία παραδόθηκε στις χείρες, στα χέρια της προηγούμενης διοίκησης, είχε έναν προϋπολογισμό για την αποκατάσταση των δύο οχημάτων, 290.000 ευρώ. Ξεκινούσαμε με 100 χιλιάρικα από την ΓΕΟΣΕ, και τα οποία όμως χάθηκαν, λες και τα έχουμε έτσι εύκολα. Λοιπόν, ο κύριος Διαμαντάκης όντως ήταν σε όλη αυτή την προσπάθεια, έμεινε στον αέρα, όμως σήμερα μπορούμε να πιάσουμε ξανά το νήμα. Και σήμερα να μην περιοριστούμε μόνο στα δύο οχήματα, αλλά να δούμε συνολικά την αξιοποίηση σε αυτή την κατεύθυνση του αμοξαστασίου του ντεπό των παλιών τραμ της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Διαμαντάκης, θέλω να πει κάτι και ο Δήμαρχος θα κλείσει. Όχι, okay, να ανοίξεις. Επειδή ό,τι και να συζητούμε πάλι στο τραμ με τον Μιχάλη τον Τρεμόπουλο θα φτάσουμε. Αυτό μάλλον σημείο. Έχω την αίσθηση, Πρόεδρε, ότι γίνεται σε συνωμοτική θετική συνέργεια μαζί σας. Ναι. Γιατί λογοδοσία έχουμε, αλλά για το τραμ θα καταλήξουμε στο τέλος. Θέλω να σου πω, Μιχάλη, ότι έστειλα προχθές μια επιστολή και στη ΓΕΟΣΕ. Και στον, συγγνώμη κύριε Τρεμόπουλε, συγγνώμη για την οικειότητα, και στη ΓΕΟΣΕ και στον αρμόδιο υπουργό, όπου του ζητούμε να επιστρέψει στην πόλη το βαγόνι του Αβδούλ Χαμίτ, το οποίο, επειδή έκανες μια πολύ ωραία ιστορική έτσι, αναφορά για να το συνδέσεις με τον ΤΕΠΟ, για να επιστρέψει στην πόλη, το οποίο ενώ το πήρανε με κάποια αφορμή κάτω, παραμένει στο Μουσείο της ΓΕΟΣΕ, ενώ θα μπορούσε να φιλοξενείται άνετα στο χώρο που ξέρεις πολύ καλά. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντική συμπλήρωση. Και μου έχουν πει ότι για την αποκατάσταση εκείνου του βαγονιού δεν δόθηκαν 280.000, όπως λέμε εδώ, για τα δύο βαγόνια, αλλά 1 εκατομμύριο. Λοιπόν, αν αυτά τα ποσά δίνονται έτσι και υπάρχουν πηγές και χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί να μην μπορεί να αξιοποιηθούν και για προς όφελος της πόλης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Διαμαντάκη. Κύριε Πρόεδρε, να συμπληρώσω 2-3 πράγματα, επειδή ασχολούμαι και εγώ με το θέμα και είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον κύριο Τρεμόπουλο. Καταρχήν για το βαγόνι του Αβδούλ Χαμίτ, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό βαγόνι ιστορικής αξίας τεράστιας, το οποίο ήταν καπνιστήριο, ήταν το βαγόνι το οποίο ήταν στο σειρμό που έφερε τον αυτοκράτορα, τον Σουλτάνο τότε, εξόριστο από την Κωνσταντινούπολη στην Βίλα Λατίνη, και ήταν το τελευταίο βαγόνι όπου έβγαινε και κάπνιζε. Αυτό είχε γίνει δώρο από μία αυτοκράτηρα, δεν θυμάμαι πια, της Γαλλίας, από μια βασίλισσα, εν πάση περιπτώσει, και πήγε στην Αθήνα για να εκτεθεί κάποια στιγμή και έμεινε εκεί. Όπως ξέρουμε, η Αθήνα δεν έχει καμιά ιστορία με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και άρα είναι ένα πράγμα παράτερο μέσα στην Αθήνα. Είναι αυτή τη στιγμή στο μουσείο του ΟΣΕ, που είναι στο αμαξοστάσιο του Ρέντι. Υπάρχει ένα καθολικό αίτημα από το χώρο των σιδηροδρομικών και του μουσείου εδώ και χρόνια να επιστρέψει. Είχε γίνει επιστολή και επί Δημαρχίας Μπουτάρη, αλλά η Αθήνα κοφεύει. Ελπίζω τώρα ότι ο Δήμαρχος Αγγελούδης με την επιμονή του θα καταφέρει να το φέρει πίσω. Τώρα, για τα βαγόνια του τραμ. Όντως, είχαμε συνεργαστεί με τον κύριο Τρεμόπουλο τότε, σαν διευθυντής της ΓΕΟΣΕ, στην οποία ανήκει το τροχαίο υλικό. Χρηματοδοτήσαμε αυτή την μελέτη που παρουσίασε τότε και την κάναμε δώρο στο Δήμο, που είναι Σοκράτη. Ο Σοκράτης Δημητριάδης, λοιπόν, μαζί με τον κύριο Ζέρβα, είχαν έρθει το Σεπτέμβριο του 19 στο περίπτερο της ΓΕΟΣΕ στην έκθεση και τους δώσαμε τη μελέτη προς υλοποίηση. Τώρα είμαστε 2024, έτσι, 5 χρόνια. Η λιλασία, αυτή που ανέφερε ο κύριος Τρεμόπουλος, έχει προχωρήσει πάρα πολύ, δεν έχει μείνει τίποτα. Τότε είχαμε πει με τον μελετητή ότι αυτή η αποκατάσταση που λέγαμε ότι θα γίνει ήταν πολύ επίπονη, γιατί έπρεπε να αναζητηθούν ανταλλακτικά σε όλη την Ευρώπη, σε μουσεία, σε διάφορα, έπρεπε κάποια να γίνουν αντιγραφή, εν πάση περιπτώσει. Πολύ φοβάμαι, κύριε Τρεμόπουλε, μήπως η κατάσταση πια είναι μη ανατάξιμη, όπως λένε και οι γιατροί. Είμαι βέβαια υπέρ του να γίνει. Θα πρέπει να βρεθούν τα κονδύλια και να δούμε τι μπορεί να σωθεί από αυτή την ιστορία. Εννοείται, αλλά έχουν χαθεί 5 πολύτιμα χρόνια και κάθε φορά
Το είπε ο κ. Στρεμόπουλος, μέχρι και φωτιά άναψαν μέσα στο τραμ. Δηλαδή, λες και δεν υπήρχε κάτι άλλο για να ζεσταθούν το χειμώνα κάποιοι εκεί πέρα. Είναι πολύ δύο σημαντικά κειμήλια για την πόλη και θα πρέπει και σαν διοίκηση και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Δημητριάδη, γιατί δεν κάνατε κάτι? Και ευχαριστώ για αυτό που, για την πάσα που μου έκανε ο κ. Διαμαντάκης. Όντως, ο κ. Διαμαντάκης είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Επί σειρά χρόνων προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα μπουν στη διαδικασία να μαζέψουν κάποια χρήματα, γιατί ήταν αρκετά τα χρήματα, όπως θυμάται ο κ. Διαμαντάκης, το οποίο προέβλεπαν στη μελέτη. Είχα ασχοληθεί και εγώ προσωπικά, τα είχαμε μιλήσει κιόλας. Για κάθε βαγόνι μου είχαν δώσει μια τιμή γύρω στις 20.000 ευρώ, προκειμένου να ανακατασκευαστεί όλο το κομμάτι το ξύλινο. Τα είχαμε συζητήσει κιόλας. Θυμάμαι, ήταν μεγάλο νούμερο. 280, κάτι 270, ένα τέτοιο νούμερο που θυμάμαι. Να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, και μάλιστα είχα βρει στα ναυπηγεία, γιατί υπάρχει συγκεκριμένο ξύλο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί και είναι πολύ σημαντικό και θα το ήθελα πάρα πολύ. Και μάλιστα είχαμε έρθει και με εταιρείες μεγάλες, οι οποίες τους είχαμε πει: άμα θέλετε να μπείτε μέσα στην κατασκευή, να το βάλουμε μια ούγια απ' έξω που να λέει, θα αποτελεί μια διαφήμιση. Γιατί σκεφτόμαστε μάλιστα να τοποθετηθεί το συγκεκριμένο, ένα από αυτά τα παγόνια, στην κλασική φωτογραφία που δείχνουμε με την αψίδα του γαλερίου. Ότι είναι εκεί πέρα μπροστά, ας πούμε, η κλασική φωτογραφία της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο τότε λόγω οικονομικής κρίσης δεν μπορούσε να γίνει, ήταν πολύ στενεμένοι όλοι, αλλά νομίζω ότι τώρα σιγά σιγά αυτό το πράγμα μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται και εγώ θα πρότεινα, προκειμένου να σταματήσει αυτή η λαιλασία, να μπούμε στη διαδικασία να ψάξουμε μία για τα πρώτα χρήματα τα οποία αφορούν το ξύλινο κομμάτι, το οποίο έτσι καλώς πρέπει να παλαιωθεί, να κάνει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Και μετά μπούμε στη διαδικασία της αναζήτησης των ανταλλακτικών, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία και πολύ δύσκολη διαδικασία, γιατί αυτά τα ανταλλακτικά δεν υπάρχουν πλέον. Κάποια σκέψη για το οικόπεδο υπάρχει από την πλευρά, μας στην Αστατιμική? Λοιπόν, καταρχήν να πω το εξής, ότι υπάρχει στο δέρμα της πόλης ένα ντοκιμαντέρ που αφορά σε αυτό το κτίριο, το οποίο το είχαμε κάνει τότε όντας εγώ σύμβουλος της εκπομπής, και μπορούμε όλοι να μάθουμε πολλά πράγματα για το κτηριακό συγκρότημα. Επίσης, σε ένα συνέδριο που είχαμε κάνει για τα κάστρα της βιομηχανίας και εκεί είχε παρουσιαστεί, υπάρχουν δηλαδή πολλές πηγές που μπορούμε να ενημερωθούμε για το κτηριακό συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται σε ένα οικόπεδο, όπως είπε και ο κύριος Στρεμόπουλος, 15 στρεμάτων, 10 στρέμματα περίπου είναι σήμερα αυτό που έχει απομείνει μετά την κατασκευή του σχολείου. Και να πω επίσης ότι τον Σεπτέμβριο θα παιχθεί από το Κρατικό Θέατρο ένα θεατρικό έργο στο χώρο του αμαξοστοιχείου του ΝΤΕΠΟ. Κάποιες πρώτες πληροφορίες. Τώρα, το οικόπεδο είναι χαρακτηρισμένο για εκπαίδευση. Το οικόπεδο είναι χαρακτηρισμένο για εκπαίδευση. Είναι προφανές όμως ότι δεν μπορεί οι εγκαταστάσεις να χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση. Είναι προφανές ότι όταν χαρακτηρίστηκε θεωρούσαν ότι θα τον γκρεμίζανε και θα κάνανε σχολεία. Αυτό έγινε πολύ παλιά, ήταν μια εποχή που δεν είχε κηρυχθεί διατηρηταίο, έκτοτε κηρύχθηκε διατηρηταίο. Σήμερα μπορεί μετά από την αλλαγή, καταρχήν στο νέο γουπουσού περιλαμβάνονται και άλλες χρήσεις, κεντρικές λειτουργίες, άρα με μια αλλαγή ρεμοτομίας μπορεί να πάρει άλλες χρήσεις. Όμως, για να γίνει οτιδήποτε, η προϋπόθεση από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ότι πρέπει να αποκατασταθεί καταρχήν το κτηριακό συγκρότημα. Όμως, πώς μπορεί να γίνει αποκατάσταση εάν δεν υπάρχει κτηριολογικό πρόγραμμα? Άρα η άποψη της υπηρεσίας είναι ότι πρέπει να γίνει ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, όπου εκεί θα δοθούν, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές βέβαια του διαγωνισμού, οι χρήσεις, προκειμένου να πάμε σε αποκατάσταση με ένα κτηριολογικό πρόγραμμα που είναι συγκεκριμένο. Αυτό προφανώς θέλει, όπως είπε και ο κ. Στρεμόπουλος, καταρχήν για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό κάποια ποσά που θα πρέπει να διατεθούν για να γίνει ο διαγωνισμός, και μετά βέβαια για την κατασκευή. Αυτή είναι η διαδικασία
που πρέπει να ακολουθηθεί. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από την υπηρεσία και προφανώς θα ασχοληθούμε και με το ντεπό σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί νομίζω ότι το αξίζει και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Ευχαριστούμε πολύ για τον κύριο Νικηφοριδή, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Νομίζω δόθηκαν απαντήσεις και για τα τρία πρώτα θέματα. Το τέταρτο θέμα, όπως είπαμε και στην αρχή, αναβάλλεται ή ματαιώνεται ανάλογα. Και έχουμε δύο θέματα που μας μένουν από την πλευρά ερωτώντων και ερωτωμένων από την πλευρά της διοίκησης. Το πρώτο αφορά ερώτημα του κυρίου Παντελή Καζαντζίδη, τον αντιδήμαρχο επιχειρηματικότητας και εξυπηρέτησης των πολιτών, και απευθύνεται στον αντιδήμαρχο προφανώς της Δημοτικής Αστυνομίας, τον αρμόδιο για τη Δημοτική Αστυνομία, σχετικά με τις ενέργειες τις οποίες προέβη η Αντιδημαρχία Δημοτικής Αστυνομίας, Δημοτικών Κοινοτήτων και Γειτονιών σε σχέση με την απελευθέρωση του δημόσιου χώρου από τα διάφορα εμπόδια και προβλήματα. Ο κύριος Τσιαπακίδης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Δήμαρχε, αγαπητέ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί μας συμπολίτες. Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται 6 μήνες από την ανάληψη καθηγόντων της νέας διοίκησης και της δικής μου ως αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας, Δημοτικών Κοινοτήτων και Γειτονιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, μιας νεοσύστατης αντιδημαρχίας, της οποίας την τιμή και την ευθύνη μου ανέθεσε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Ο στόχος της αλλαγής της εικόνας της πόλης μας, της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, ήταν και είναι ψηλά στην ατζέντα του Δημάρχου και βέβαια είναι και δική μου προτεραιότητα, καθώς στα μάτια των πολιτών η πόλη έμοιαζε να είχε αφαιθεί στην τύχη της. Η εικόνα αυτή της εγκατάλειψης της πόλης από τις πρώτες και όλες ημέρες της διοίκησης αναστράφηκε και αλλάζει μέρα με την ημέρα, προς το καλύτερο με τη βοήθεια όλων σας. Και αυτό δεν αποτελεί προσωπική μου εκτίμηση, αλλά επιβεβαιώνεται από όλους εσάς, τους συμπολίτες μας, τους οποίους συνομιλώ καθημερινά 12 ώρες το 24ωρο. Από το δυτικότερο άκρο, την Ξηροκρίνη, το ιστορικό κέντρο, την Άνω Πόλη, την Τριανδρία, την Τούμπα, ως το ανατολικότερο, τη Χαριλάου και τον Τεπό. Ο κόσμος μας υπέδειξε και συνεχίζει τα όποια προβλήματα υπήρχαν και ο κόσμος είναι αυτός που έχει αγκαλιάσει και επικροτεί την προσπάθεια την οποία κάνουμε για μια πόλη ευπρεπή, λειτουργική, μα πάνω απ' όλα ανθρώπινη και προσβάσιμη σε όλους. Επιταχύναμε την αντιμετώπιση μιας σειράς εκκρεμωτήτων. Πρώτον, ελεγχόμενη στάθμευση. Δρομολογήσαμε τάχιστα τη λύση της εκκρεμότητας που αφορούσε στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού που κληρονομήσαμε από την προηγούμενη διοίκηση, με την ανακήρυξη αναδόχου και με την υπογραφή της νέας σύμβασης. Φροντίσαμε έτσι να μην μείνει η πόλη ούτε μία μέρα χωρίς ελεγχόμενη στάθμευση, γεγονός που θα δημιουργούσε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στο ζήτημα της στάθμευσης και περαιτέρω στο κυκλοφοριακό. Παραβάσεις ΚΟΚ προηγούμενων ετών. Διευθετήσαμε την εκκρεμότητα οριστικοποίησης περίπου 33.000 παραβάσεων ΚΟΚ προηγούμενων ετών, συνολικού ποσού περίπου 1.224.000 ευρώ, ώστε αφενόν μένω πολίτης να τακτοποιήσει την οφειλή του, αφετέρου δε ο Δήμος να εισπράξει τα οφειλόμενα σε αυτόν ποσά. Για πρώτη φορά η αποστολή των ιδιοποιητηρίων πληρωμής προς τους πολίτες έγινε ηλεκτρονικά, προς έκπληξη των πολιτών, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις είχαν άγνοια αυτών. Αστυνόμευση σε κάθε γειτονιά. Αναδιαρθρώσαμε τον υπηρεσιακό σχεδιασμό, φροντίζοντας να κάνουμε αισθητή την παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας σε κάθε γειτονιά της πόλης. Σημειωτέων ότι κάποιες γειτονιές ήταν ξεχασμένες από τις προηγούμενες διοικήσεις. Με την πρόσληψη δε 80 νέων δημοτικών αστυνόμων, το προσεχές διάστημα, στόχος μας είναι η λειτουργία γραφείου Δημοτικής Αστυνομίας σε κάθε δημοτική κοινότητα και την ενότητα της Τριανδρίας, για αμεσότερη και ταχύτερη πρόσβαση στα επιμέρους τοπικά προβλήματα. Απελευθέρωση κοινόχρηστων χώρων. Προτάξαμε ως προτεραιότητα τη δέσμευση του Δημάρχου και της Διοίκησης για απελευθέρωση των κοινόχρηστων χώρων προς χρήση των πολιτών, τόσο όσο αφορά τα τραπεζοκαθίσματα, όσο δε και στη σχέση παράνομων σταθμεύσεων οχημάτων και δικύκλων, ειδικά σε πλατείες και πεζοδρόμους. Εφαρμόζουμε την νομοθεσία χωρίς εξαιρέσεις, καθώς η ισονομία συνιστά απόλυτη προτεραιότητα της παρούσας δημοτικής αρχής.
Βάζουμε μια τάξη στην πόλη, σταματάμε την αυθαιρεσία και την ασυνδοσία. Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, τη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρηματιών που τηρούν τα προβλεπόμενα, σεβόμενοι παράλληλα τον δημόσιο χώρο και τα δικαιώματα των πεζών. Εικόνες με κατελημένα πεζοδρόμια, ασφυκτικά γεμάτα από τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες και άλλες πρόχειρες κατασκευές περνούν στο παρελθόν. Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώσαμε άμεσα και έγκαιρα με σχετική επιστολή όλους τους καταστηματάρχες ότι οφείλουν να επιστρέψουν στην κανονικότητα προ-COVID περίοδου όσον αφορά την κατάληψη δημόσιου χώρου, όπως προβλέπεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ξεκαθαρίζοντας πως η έλεγχη θα είναι τακτική και αυστηρή για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης. Καλέσαμε τους καταστηματάρχες άμεσα να προχωρήσουν στην έκδοση άδειας κατάληψης κοινού χρήσης χώρου, όπως προβλέπεται. Επίσης, να διασφαλίσουν ότι κάθε είδους εξοπλισμός δεν θα υπερβαίνει τα όρια που θα αιτηθούν και έχουν παραχωρηθεί για το 2024, τηρώντας τις απαιτούμενες αποστάσεις. Ακολούθως, πραγματοποιήσαμε πληθώρα συναντήσεων με φορείς της πόλης που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης. Συζητήσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, δεχτήκαμε βελτιωτικές προτάσεις ενώπιον της κατάρτισης της νέας κανονιστικής. Δεσμευτήκαμε για τη διερεύνηση λύσεων προς εξεύρεση, καθώς και για την επίλυση των προβλημάτων τους. Ζητήσαμε από όλους τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες να κατανοήσουν το πρόβλημα, να τηρούν τους κανόνες που αφορούν τα τραπεζοκαθίσματα, ώστε να μην είναι άναρχη η ανάπτυξή τους και να απομακρύνουν όπου υπάρχουν τις παράνομες και αυθαίρετες κατασκευές. Τονίσαμε πως δεν θα επιτρέψουμε τη διόνυση του φαινομένου της παραβατικότητας που παρατηρείται σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης. Αναφορικά με το μείζον ζήτημα της ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων παρανόμως, παρά τα όσα προβλέπει η άδεια του καταστήματος. Δώσαμε το χρονικό περιθώριο πραγματοποίησης αλλαγών και αφού αυτό εξαντλήθηκε, ξεκινήσαμε εντατικούς ελέγχους και επιβολή των ανάλογων προστήμων της επιχειρήσεων που δεν εννοήσαν να συμμορφωθούν και να απόσχουν από τα φαινόμενα καταπάτησης του δημόσιου χώρου. Συμμετείχαμε σε πληθώρα διαβουλεύσεων για κρίσιμα θέματα της πόλης, όπου διατυπώσαμε προτάσεις όσον αφορά τις νέες κανονιστικές αποφάσεις για το ωράριο φορτοεκφορτώσεων, τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το σχέδιο κανονιστικής για τη νέα παραλία για πρώτη φορά, για τα ηλεκτροκίνητα πατίνια, αλλά και για τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο κανονισμού καθαριότητας. Σε επιχειρησιακό επίπεδο βεβαιώθηκαν περίπου 54.000 παραβάσεις του ΚΟΚ. Αφαιρέθηκαν 603 πινακίδες κυκλοφορίας από οχήματα για αντικοινωνική στάθμευση σε θέσεις ατόμων με αναπηρία, διαβάσεις πεζών και ράμπες αμαία. Πραγματοποιήθηκαν περίπου 162 έλεγχοι στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Τοποθετήθηκαν ενημερωτικά φυλάδια απαγόρευσης στάθμευσης σε δίκυκλα. Διενεργήθηκαν 29 μεικτά κλιμάχια ελέγχου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τροχείας. Διενεργήθηκαν 915 έλεγχοι παράνομης κατάληψης κοινού χρήσης χώρου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έλαβαν χώρα 38 επιχειρήσεις απομάκρυσης τραπεζοκαθισμάτων παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.800%, διότι στο ίδιο χρονικό διάστημα το 2023 γίνανε μόνο 2 άρσεις παράνομα τοποθετημένων τραπεζοκαθισμάτων που καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο. Πραγματοποιήθηκαν 348 έλεγχοι για την αντικαπνιστική νομοθεσία, 4 σφραγίσεις και 4 αποσφραγίσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πραγματοποιήθηκαν 914 ενημερώσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την ορθή χρήση των κοινόχρηστων χώρων. Διενεργήθηκαν 12 ηχομετρήσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τώρα το παρεμπόριο. Όσο αφορά το παράνομο υπαίθριο εμπόριο κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, συμμετείχαμε σε 50 κλιμάκια με την ελληνική αστυνομία για θέμα υπαίθριου εμπορίου σε λαϊκές αγορές του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη Νέα Παραλία και στο Ιστορικό Κέντρο, πραγματοποιώντας 1.585 ελέγχους παρουσιάζοντας αύξηση κατά 32% σε συγκρίση με το 2023. 151 κατασχέσεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά 152% πάλι για το 23 και επιβάλλοντας 78 προστήματα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 680%.
Έμφαση δόθηκε στις παρυφές δύο λαϊκών αγορών του Σαββάτου, στις περιοχές Ξεροκρίνης και Βούλγαρη. Ήταν προεκλογική εξαγγελία και δέσμευση του Δημάρχου και έγινε πράξη. Πλέον η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί, ενώ οι έμποροι συνεχίζουν να μείονται καθημερινά, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζουν να μείονται καθημερινά σε όλες τις λαϊκές. Δεν εστιάζουμε μόνο το παρεμπόριο, αλλά και τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα στους κεντρικούς δρόμους ημέρες των λαϊκών. Στο σημείο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό των ελεκτικών υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, τη Δημοτική.